Σήμερα θα δούμε το πώ μπορούμε να βάλουμε ηχοκλήση στο iPhone χωρί να χρειάζεται να το βάλουμε στο iTunes και χωρί να χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσουμε τον ηλεκτρονικό μα υπολογιστή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν τέτοιου είδου βίντεο με tips and tricks για iPhone, μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνει κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι φίλοι των Android θα κράξουν και θα μα πούν ότι τα iPhone δεν μπορούν να πάρουν ηχοκλήσει, το ένα το άλλο. Δεν χρειάζεται ένα iPhone να έχει ηχοκλήσεις. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα από όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ένα iPhone είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα κινητό τηλέφωνο μεν, αλλά είναι ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις χωρίς να κολλάει. Ε, τι, αχ, τα Android κολλάνε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, αστιαφόμαι, προφανώς. Λοιπόν, δείτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένα κολπάκι το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις μία εφαρμογή στο iPhone που στην δίνει η εταιρεία, η Apple, και μπορείς να βάλεις ηχοκλήσει. Είναι ένα τριγάκι το οποίο δεν γνωρίζουν πολλοί, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να σα το δείξω και πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε και θα δείτε ότι είναι μια διαδικασία πάρα πολύ απλή. Υπάρχει ένα τρόπο να βάλει ηχοκλήση στο iPhone, αλλά πηγαίνει, το βάζει στον υπολογιστή σου, μπαίνει στο iTunes, πηγαίνει στου ήχου κλήσει και δημιουργεί ένα κομματάκι όσο πρέπει να είναι για να είναι και το βάζει ηχοκλήση. Υπάρχει όμω μια διαδικασία, όπω είπαμε, που μπορεί να την κάνει χωρί να χρησιμοποιήσει το iTunes. Θα σα δείξω λοιπόν τι χρειάζεται. Η εφαρμογή που χρειάζεται πρώτα απ' όλα για να το κάνουμε είναι το GarageBand. Το GarageBand είναι μια εφαρμογή την οποία σου τη δίνει η Apple, η οποία είναι μια εφαρμογή εξαιρετική και για μένα είναι καλύτερη για κινητές συσκευέ και, και όχι μόνο που μπορείς να ηχογραφήσεις αλλά και να δημιουργήσεις ήχους. Μπορώ να σας πω ότι είναι μια από τις καλύτερες εφαρμογές και είναι και ακόμα εφαρμογή που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και από το MacBook για να μπορέσει να δημιουργήσει αλλά και να ηχογραφήσει ήχου. Και πιστέψτε με, και ακόμα και οι χολύπτε λένε ότι είναι μια από τι καλύτερε. Τι θα σα δείξω λοιπόν τώρα. Θα ανοίξουμε πρώτα απ' όλα το GarageBand. Το κατεβάζουμε, εάν δεν το έχουμε, γιατί πιάνει χώρο στο κινητό μα. Και να ξέρετε ότι καλό είναι να έχετε χώρο. Μην πάτε και με το κατεβάσετε σε iPhone που έχουν 16 GB, γιατί θα σα γεμίσει το χώρο του iPhone σα. Οπότε καλό είναι να έχουμε χώρο στο iPhone μας για να κατεβάσουμε τον GarageBand. Σας το δίνω σαν συμβουλή και σαν τυψάκι γιατί δυστυχώς τα iPhone όταν δεν έχουν χώρο κολλάνε γιατί χρησιμοποιούν πόρους από τους δίσκους. Έχουν ένα πιο smooth περιβάλλον από τις υπόλοιπες συσκευέ Windows και Android. Αυτό θα το εξηγήσουμε κάποια στιγμή όταν θα μιλήσουμε για τις διαφορές που έχουν το ένα από το άλλο. Ανοίγουμε λοιπόν το GarageBand μας βγάζει εδώ ακριβώς. Εδώ είναι τα live loop που έχει μέσα, δηλαδή τα έτοιμα με loops και τα έτοιμα τραγούδια που έχει το iPhone και δίπλα είναι τα κανάλια. Στα κανάλια μπορείτε να βρείτε τύμπανα, ενισχυτές, χωγραφίσεις, έγχορδα, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Λοιπόν, δείτε εδώ τώρα τι γίνεται. Θα πάμε στις, στον εγγραφέα ήχου. Θα πατήσουμε πάνω και θα μας ανοίξει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δεν θέλω να μαγωθείτε καθόλου γιατί δεν χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα. Θα πάμε επάνω επάνω. Στο τέτοιο που λέει, ε, Επάνω πάνω αριστερά θα δείτε ότι μας έχει ένα βελάκι που δείχνει προς τα κάτω, τρία κουτάκια, τρεις γραμμές και δίπλα το... τον ενισχυτή, αυτό το... τις γραμμές του ενισχυτή. Λοιπόν, εμείς θα πατήσουμε το τρίτο που είναι οι τρεις γραμμές. Μόλις το πατήσουμε θα μας ανοίξει αυτό εδώ πέρα το περιβάλλον. Αυτό εδώ πέρα χρειαζόμαστε εμείς. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε για να βάλουμε ήχο πρέπει να πάμε να αλλάξουμε το μέτρο. Γιατί ο ήχος του iPhone θέλει 30 μέτρο. Οπότε Πηγαίνουμε εδώ πέρα, πώ το κάνουμε αυτό, μην μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα πάμε εδώ πέρα που λέει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αυτό έχει 8 μέτρα. Δίπλα είναι το 9. Εμεί θα πατήσουμε το συν, δηλαδή το σχετικά που θα ήταν εκεί το 9. Οπότε, μόλι το πατήσουμε αυτό, πάμε στο μέτρο και αυτό εδώ πέρα το κάνουμε 30. Το ανεβάζουμε δηλαδή τέρμα πάνω και το φτάνουμε στο 30. Πατάμε τέλο και βλέπετε ότι έχει πάει στο 29. Λοιπόν, το μέσο επόμενο πράγμα που κάνουμε για να βάλουμε εχοκλήσει είναι τέρμα πάνω δεξιά στη μέση μας έχει ένα κυκλάκι που κάνει έτσι. Θα το πατήσουμε και θα έρθουμε να βρούμε τα τραγούδια. Μόλις ανοίξουμε εμείς, τώρα θα μας βγάλει τις Apple Loop, δηλαδή τα έτοιμε τις έτοιμες loops που έχει το iPhone. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό, εμείς πάμε στα αρχεία. Τα αρχεία θα μας βοηθήσουν να βρούμε πού είναι το κομμάτι που θέλουμε. Οπότε, εμείς πηγαίνουμε, δεν υπάρχει εδώ, είναι τα τραγούδια που έχω βάλει εγώ παλιότερα και έχω κλείσει. οπότε πατάμε αναζήτηση στοιχείων στον φάκελο αρχεία, στον εφαρμογή αρχεία. Μόλι το πατήσουμε αυτό, θα μα βγάλει σε ένα φάκελο που θα λέει πρόσφατα. Στα πρόσφατα δεν θα μείνουμε εμεί γιατί δεν τα χρειαζόμαστε. Θα πάμε στην περιήγηση. Στην περιήγηση θα δούμε τοποθεσίε iPhone, iCloud και διαγραφέ. Εμεί θέλουμε τι τοποθεσίε iPhone. Τουλάχιστον εκεί θέλω εγώ γιατί έχω και αποθηκευμένα τα τραγούδια μου. Τώρα, αν το έχετε εσεί στο iCloud, θα πατήσετε τα iCloud. Δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Λοιπόν, ούτε πειράζει φυσικά έτσι. Λοιπόν, πάμε στο iPhone, κατεβαίνουμε προ τα κάτω και βρίσκουμε το φάκελο που έχουμε τα τραγούδια μα. Όπω είπαμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε και φακέλου. Οπότε, παίρνουμε το, φάκελο εκεί που το θέλαμε. Και βρίσκουμε το τραγούδι που θέλουμε. Εγώ θέλω το Rhymen Arthur, το Simba, είναι εξαιρετικό τραγούδι, δεν το έχετε ακούσει να πάτε να το ακούσετε. Και πατάμε πάνω στο τραγούδι. Πατάμε πάνω στο τραγούδι, το κρατάμε πατημένο και το κάνουμε, το πετάμε. Προ τα αριστερά. Μόλι το κάνουμε αυτό, πηγαίνουμε στα αρχεία και μόλι πάμε στα αρχεία, μα βγαίνει το τραγούδι μα, βλέπετε τρέμα κάτω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, αυτό που θέλαμε. Να βγει το τραγούδι μα στα αρχεία, στην αναζήτηση αρχείων. Οπότε, κρατάμε πατημένο το τραγούδι μα και το μεταφέρουμε ακριβώ επάνω εκεί που είναι το μικρόφωνο και ready. Παλιότερα πηγαίναμε και κόβαμε τα τραγούδια για να έχουμε τον ήχο κλήσει που θέλαμε, το ρεφρέν που θέλαμε για ήχο κλήσει. Τώρα μπορείτε από εδώ πέρα να το κόψετε, πατάτε πάνω στο τραγούδι, σα βγάζει μπρο πίσω δύο άσπρε γραμμέ. Μπορείτε να μετακινήσετε τι άσπρε γραμμέ και να βάλετε το σημείο του τραγουδιού εκεί που το θέλετε. Εγώ θα το αφήσω από την αρχή γιατί μου αρέσει, στην αρχή είναι το ρεφρέν του τραγουδιού και μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε θα τα αφήσω από εδώ δεν θα το κόψω. Εσεί αν θέλετε μπορείτε να το κόψετε. Πατάμε το play, και το τραγούδι παίζει. Λοιπόν, δίπλα ακριβώ από την ηχογράφηση, το κόκκινο δηλαδή, βρίσκεται το μετρονόμο. Πάτε και κλείστε το μετρονόμο για να μην ακούτε αυτό το τάκ, 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 τάκ και νομίζω ότι είναι χαλασμένο το τραγούδι σα. Λοιπόν, πώ αποθηκεύουμε τώρα το τραγούδι. Πατάμε επάνω, έχει ένα βελάκι άσπρο που δείχνει προ τα κάτω, πάνω αριστερά. Πατάμε το βελάκι και πατάμε τραγούδι. Τραγούδι που θα λέγει και ο Πάκος. Λοιπόν, τώρα, ερχόμαστε στο τραγούδι, το κρατάμε πατημένο, πατάμε με τα ονομασία, και βάζουμε το όνομα που θέλουμε. Το τραγούδι λέγεται Σύμπα. Εγώ επειδή το έχω ξαναποθηκεύσει, βάζω και μια κάτω παύλα. Πατάμε Done και κρατάμε πατημένο, κατεβαίνουμε το κάτω και πατάμε κοινή χρήση. Μόλι πατήσουμε κοινή χρήση, μα βγάζει στη μέση κουδούνισμα. Πατάμε το κουδούνισμα και εδώ πέρα μα βγάζει ότι ξέρετε τι πρέπει το τραγούδι σα να 30 μέτρα. Δεν μα νοιάζει, το έχουμε κάνει. Ήταν το πρώτο πράγμα που κάναμε. Οπότε πολύ απλά δίνουμε... δεν δίνουμε καμία σημασία σε αυτό το μήνυμα και πατάμε συνέχεια. Τώρα, Έχουμε εδώ πέρα την εξαγωγή του κουδουνίσματος. Επάνω δεξιά μας γράφει εξαγωγή, την πατάμε και γίνεται εξαγωγή. Κάνουμε λίγο υπομονή, είναι έτοιμο και πατάμε χρήση ήχου κλήσης. Τυπικό κουδούνισμα, έτοιμο. Done, done. Και επειδή δεν έχουμε κανένα να πούμε, μαμά, πάρε με σε παρακαλώ. Πηγαίνουμε, πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις πηγαίνουμε στους ήχου κλήσεις, ήχοι κλήσεις και οπτικά, μόλις πατήσουμε, βλέπουμε ότι το σύμπα έχει μπει σαν κουδούνισμα. Και πατάμε εδώ πάνω. Ready. Αυτό ήταν. Νομίζω πολύ εύκολη διαδικασία και νομίζω ότι είναι αρκετά γρήγορη και σύντομη για να βάλει το ήχο Βέβαια οι φίλοι Android θα μας κράξουνε, αλλά δεν μας νοιάζει γιατί είμαστε ακάθεκτοι σε αυτό το πράγμα. Ε, αφήστε τους να γαυγίζουν, δεν γνωρίζουν, δεν μας αφορά. Δεν μας νοιάζει, εμείς συνεχίζουμε. Γιατί πολύ απλά έχετε τηλέφωνο το οποίο δεν κολλάει. <χι> Όχι, εντάξει. Οκ, okay, μην πάμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία και μαλώνουμε. Δεν υπάρχει λόγος, δεν χρειάζεται. Μικράζετε, γιατί μου ήρθαν πάρα πολλά μήνυματα στο Instagram ε, για το προηγούμενο βίντεο που έκανα για τα iPhone. Οπότε, πολύ απλά, εσείς που είστε iPhone χρήστες να στηρίζετε εμένα που είμαι iPhone χρήστη. Και όταν με κράζουνε να παίρνετε το μέρος μου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Να πατήσετε το του subscribe. Και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.